Γεια σας, καλώς ορίσατε σε ένα καινούριο βίντεο στο κανάλι μου. Είμαι η Ιωάννα, για όσους δεν με γνωρίζουν. Στο σημερινό βίντεο θα σας μιλήσω για πράγματα που αξίζει να επενδύσετε. Για πράγματα που αξίζουν τα λεφτά τους. Και επειδή ξέρω ότι κάποιες κοπέλες θέλετε να δώσετε ένα πιο μικρό budget για αυτά τα πράγματα, σας έχω και οικονομικές λύσεις και οικονομικές προτάσεις που βλέπω ότι έχουν λειτουργήσει πολύ ωραία σε μένα. Ξεκινάω αμέσως με το αγαπημένο μου Steampod. Αυτό είναι το καινούριο limited edition Steampod. Θα κάνω giveaway Steampod, οπότε θέλω να μείνετε συντονισμένες εκεί πέρα. Το λατρεύω. Λοιπόν, το Steampod είναι μια ισιωτική μαλλιών, αλλά χρησιμοποιεί ατμό. Βάζεις μέσα στο δοχείο απειονισμένο νερό, βγάζει ατμό και ισιώνει το μαλλί σου πάρα πολύ ωραία. Αυτό έχω και τώρα αυτή τη στιγμή στα μαλλιά μου, αλλά έχω το άλλο Steampod, το προηγούμενο limited edition Steampod. Το ξέρω ότι είναι ένα ακριβό προϊόν, αλλά μπορείτε να το δοκιμάσετε για αρχή, να δείτε αν σας ταιριάζει, αν σας αρέσει, σε ένα κομμωτήριο. Θα πληρώσετε κάτι παραπάνω από την απλή ισιωτική που θα σας έκαναν στο κομμωτήριο, αλλά αυτό κάνει τη διαφορά. Κοστίζει 200 ευρώ και είναι από την L'Oréal Professionnel. Γι' αυτό, αν θέλει κάποια να το κερδίσει, θα πάρει μέρος στο διαγωνισμό μου, θα κάνει υπομονή για τότε. Προστατεύει τα μαλλιά σας από τη θερμότητα, τα προσέχει πολύ πολύ περισσότερο από ότι η κλασική ισιωτική και είναι ένα εργαλείο που αξίζει να επενδύσεις τα λεφτά σου γιατί δεν καταστρέφει το μαλλί. Το αγόρασα από Αγγλία και το είχα αγοράσει περίπου 40 λίρες, πλέον είναι παλιό μοντέλο οπότε μπορεί να το βρείτε και πιο οικονομικά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο, αν θυμάμαι καλά, έχει ειδικές κεραμικές πλάκες που σου αφήνουν και μία λάμψη και βάσει ερευνών έχεις 86% πιο λαμπερά μαλλιά. Κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά. Το λάτρεψα. Ήταν και συνεχίζει να είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο. Βέβαια, πλέον δεν το χρησιμοποιώ επειδή χρησιμοποιώ το Steampod. Παρ' όλα αυτά, επειδή το Steampod έχει και το δοχείο του, είναι πιο δύσκολο να το μεταφέρεις μαζί σου σε κάποιο ταξίδι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση εγώ θα πάρω μαζί μου την Remington, την ισιωτική. Αυτά λοιπόν με το ίσιωμα, τώρα θα περάσω στις μπούκλες. Τα δικά μου μαλλιά που είναι από τη φύση του ίσια είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταθούν. Και η φίλη μου η Στέφανη είχε ένα μοναδικό μηχάνημα, το οποίο αγόρασα κι εγώ αργότερα. Πραγματικά είναι το μοναδικό curling iron που διατηρεί την μπούκλα για πολλές ώρες χωρίς να πέσει στα δικά μου μαλλιά, οπότε αν έχετε και εσείς το ίδιο πρόβλημα, τσεκάρετε αυτό που θα σας δείξω τώρα αμέσως. Αυτό είναι το εργαλείο, η φίλη μου η Στέφανη το είχε σε μαύρο, εγώ το πήρα σε ροζ γιατί δεν είχε άλλη επιλογή, παρ' όλα αυτά θα το αγόραζα σε μαύρο εννοείται. Είναι το μοναδικό εργαλείο που κάνω μπούκλες στα μαλλιά μου και παραμένουν μπούκλες στα μαλλιά μου για πολλές ώρες. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, ονομάζεται Babyliss Pro Stylist Tools. Εδώ πέρα έχει τη θερμοκρασία, μπορείτε να την αλλάξετε κτλ. Να την ρυθμίσετε on-off. Τέλειο. Πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο και αυτό έχει αγγλική μπρίζα, δεν με πειράζει, έχω αντάπτορα. Αν ψάχνετε κάτι τέτοιο, πρέπει να το τσεκάρετε. Το πρώτο μηχάνημα που χρησιμοποιώ είναι το Clarisonic, το Mia 2 και το χρησιμοποιώ εδώ και μισό χρόνο, φανταστείτε. Το λατρεύω. Είναι μια φανταστική επένδυση. Η αρχική του έχει 150, αλλά επειδή το ψάξα, βρήκα ότι στο site έχει κατέβει, στο Sephora για παράδειγμα έχει κατέβει και στα 110, γιατί είχε μια φανταστική έκπτωση. Ο καλύτερος τρόπος για να το χρησιμοποιήσετε είναι να καθαρίσετε πάρα πολύ καλά το πρόσωπό σας από το μακιγιάζ, δηλαδή να κάνετε τη διαδικασία του ντεμακιγιάζ πιο νωρίς και μετά να βάλετε το καθαριστικό προσώπου σας ή το μικρό gel που έρχεται στη συσκευασία και να καθαρίσετε το πρόσωπό σας. Έρχεται με αυτό εδώ το καπάκι, έρχεται και με μία travel size συσκευασία που μπορείτε να το βάλετε δηλαδή και να το προστατεύσετε και να το κουβαλήσετε μαζί σας σε κάθε ταξίδι. Η λαβή βγαίνει πάρα πολύ εύκολα, πιέζεται προς τα μέσα και απλά μετά το τραβάτε και το βγάζετε. Εμένα μου αρέσει να τη βγάζω μετά από κάθε χρήση ώστε να στεγνώσει και το εσωτερικό πολύ πιο ωραία, να μην μαζευτούν μικρόβια, βακτήρια και τέτοια πραγματάκια και την καθαρίζω καλά μετά από κάθε χρήση. Για το ένα κουμπί είναι το on-off και το άλλο είναι οι δύο ρυθμίσεις και ανάλογα με τη ρυθμίση αλλάζει και ο καθαρισμός, δηλαδή αν θέλετε να κάνετε ήπιο καθαρισμό θα το βάλετε στα 60 δευτερόλεπτα. Θα κάνει ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα καταλάβετε ποια στιγμή πρέπει να αλλάξετε μέρος του πρόσωπό σας ή αν το βάλετε στον έντονο καθαρισμό και εκεί πέρα είναι 80 δευτερόλεπτα. Μία εναλλακτική για το Clarisonic
Είναι το Spin for Perfect Skin από Vanity Planet και έχω κάνει μια συνεργασία μαζί τους στο παρελθόν και μου είχαν στείλει να το δοκιμάσω και σας το ανέβασα σε βιντεάκι στο Instagram, πολλές το ξέρετε ήδη, έχω και εκπτωτικό κωδικό αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. Τα μοναδικά μειονεκτήματα που μπορώ να βρω σε εκείνο είναι ότι περιστρέφεται η κεφαλή και για μένα που έχω ευαίσθητο δέρμα θέλει λίγο τεχνική για να το χρησιμοποιήσετε, δηλαδή δεν πρέπει να βάζετε πάρα πολύ δύναμη στην κεφαλή. Είναι πολύ πιο οικονομικό από αυτό γιατί με την έκπτωση που μπορείτε να κερδίσετε από το discount code 70% που έχω το παίρνετε με $30. Τώρα θα περάσω στην τελευταία κατηγορία που έχω για αυτό το βίντεο και θα μιλήσουμε για σφουγγαράκια που απλώνεις το make-up. Τα γνωστά beauty blenders, beauty sponges. Λοιπόν, έχω δοκιμάσει το original beauty blender και μπορείτε να το βρείτε στα Sephora στα 17€ και είναι το κλασικό ροζ σφουγγαράκι. Το έχω χρησιμοποιήσει, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Αν θα το ξαναγόραζα εννοείται, μου αρέσει πάρα πολύ. Και βρήκα όμως μια οικονομική εναλλακτική που νομίζω ότι την απολαμβάνω λίγο παραπάνω. Είναι αυτό εδώ το σφουγγαράκι από H&M. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ πιο μαλακό από το Beauty Blender. Αλλά μπορώ να πω ότι έχω την εντύπωση ότι απορροφάει λίγο παραπάνω το make-up και χρειάζεται να βάλω λίγο παραπάνω foundation. Βέβαια, το τεστάρω εδώ και λίγο καιρό, θέλω να συνεχίζω να το τεστάρω. Αυτό δεν είναι κάτι πολύ σίγουρο που σας λέω, αλλά έχω αυτή την εντύπωση. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ οικονομικό και μπορείτε να το βρείτε στα H&M για 3 ή 4 ευρώ. Και από τα οικονομικά σφουγγαράκια έχω ένα ακόμη που είναι από την εταιρεία Raw Accessorize και είναι αυτό εδώ. Είναι έτσι όπως το βλέπετε. Έχει μια κοφτή πλευρά και από πάνω είναι το κλασικό γωνιακό. Θα κάνει και αυτό μια χαρά τη δουλειά του και είναι πολύ πιο οικονομική η πρόταση και έχω δοκιμάσει και πινέλα τους και έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Οπότε θα σας τα έχω όλα αυτά τα προϊόντα που σας είπα κάτω στην περιγραφή. Όλα τα links θα υπάρχουν εκεί πέρα, να μπείτε να τα τσεκάρετε. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησα κάπως και να σας έδωσα έτσι κάποιες χρήσιμες πληροφορίες σε περίπτωση που σκεφτόσασταν να αποκτήσετε αυτά τα προϊόντα ή ήσασταν στην αναζήτηση. Θέλω εννοείται να μου γράψετε αν έχετε δοκιμάσει κάποια από αυτά που σας είπα και ποια είναι η δική σας άποψη. Θέλω να τη μοιραστούμε όλες μαζί. Κάντε like σε αυτό το βίντεο αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μου για περισσότερα. Και μην ξεχάσετε να τσεκάρετε το description box για να με βρείτε στα υπόλοιπα social media και θα το πούμε την επόμενη φορά σε νέο βίντεο. Φιλάκια!